Για να πάμε και στο επόμενο παιχνίδι, αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ. Γκόμες και Σαφράνοβιτς είναι ό,τι καλύτερο σε δίδυμο ξένων, διαγώνιος και ακραίος, έχουμε αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συμφωνείτε? Ναι. Να πω κάτι για τον Σαφράνοβιτς. Νομίζω ότι. Βλέποντας Λάμψη... να καλησπερίσουμε τον Ευγένη, ναι, για να το πούμε μαζί στην παρέα μας. Ευγένη, καλησπέρα, χρόνια πολλά, τα είπαμε και χθες. Καλησπέρα, καλούμενα, χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε ανοίξει ήδη την κουβέντα για Γκόμες και Σαφράνοβιτς. Να ακούσουμε τον Ισίδωρο και να σας ακούσουμε μετά τι έγινε χθες στο μάτς. Ο Ευγένης θα μας πει απλώς η λάμψη του Γκόμες, νομίζω ότι αδικεί λίγο τον Σαφράνοβιτς. Ναι. Για μένα ο MVP του ΠΑΟΚ είναι ο Σαφράνοβιτς μέχρι τώρα. Μπορεί να μην παίρνει 38 και 45 πόντους, αλλά κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο και βοηθάει κυρίως στο κομμάτι της επίθεσης όταν ο Γκόμες μπλοκάρεται. Δηλαδή, ο Γκόμες είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά νομίζω ότι ο MVP αυτού του ΠΑΟΚ είναι ο Σαφράνοβιτς. Μάλιστα. Εργαλείο, Ευγένη. Για πάμε στον αγώνα. Τι έγινε χθες? Λοιπόν, να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το πλάνο που δείχνει τους 3 βαθμούς Κελσίου που ήταν εκτός γηπέδου, 11 βαθμούς μέσα στο γήπεδο. Είδαμε και το πλάνο του Αρσενιάδη με το κασκόλ. Βάρη χειμωνιά στην Πηλαία. Δεν μας άρεσε φυσικά καθόλου αυτό. Σχολιάζεται νωρίτερα τα του Γκόμες. Ο Γκόμες ήταν ο MVP του χθεσινού παιχνιδιού με 21 πόντους, 18-34 επιθέσεις, 2 μπλοκ, ένας άσος ο Γκόμες. Τον βλέπουμε και εδώ με το κούρεμα λαμοϊκάνα και χτυπήματα σαν τόμαχοκ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε φάσεις από το τελείωμα του παιχνιδιού, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 3-0 και παίρνει ένα χρυσό τρίποντο σε ντέρμπι κορυφής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σε πάρα πολύ καλή μέρα όλους τους παίκτες, εκτός από τον Γκόμες και ο Σαφράνοβιτς και ο Κουρνέτας, όλοι μα όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Πρωτοχρονιά στην κορυφή, ένας σούπερ ΠΑΟΚ, αυτό που μας άρεσε, διότι υπάρχει ανταγωνισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτό προσδίδει άλλο κύρος, αν μη τι άλλο, είναι κάτι το οποίο σχολιάζουν όλοι. Από την άλλη μεριά, από την Κηφισιά, βλέπουμε χτυπήματα του Γιωβάνοβιτς, ήταν ο κορυφαίος της Κηφισιάς, θα μπορούσε να είναι και ο MVP αν πήγαινε αλλιώς το παιχνίδι, πήρε 23 πόντους με 21-34 επιθέσεις. Στο τρίτο σετ έμοιαζε να παίζει μόνος στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα τίποτα, μα τίποτα δεν πήγε καλά για την Κηφισιά. Αποτυχημένα σέρβις, αποτυχημένα μπλοκ, αποτυχημένες υποδοχές. 2 άσοι για τον ΠΑΟΚ, ένας για την Κηφισιά. 9 μπλοκ για τον ΠΑΟΚ, 5 για την Κηφισιά. 55% επίθεση για τον ΠΑΟΚ, 43% για την Κηφισιά. 72% υποδοχή για τον ΠΑΟΚ, 61% για την Κηφισιά. 14 τα λάθη για τον ΠΑΟΚ, 22 για την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι που η Κηφισιά πραγματικά χάθηκε στο αχανές γήπεδο της Πηλαίας. Και το τονίζω αυτό γιατί το έλεγαν οι ίδιοι παίκτες της Κηφισιάς φεύγοντας από το γήπεδο χθες από την Θεσσαλονίκη. Παντελή. Ωραία. Ευγένη, θα σε ξανασυναντήσουμε σε λίγο για να μας πεις τι έγινε και στο παιχνίδι της, του Άρη με την Λαμία. Θα σε αποχαιρετήσουμε και αμέσως μετά τις δηλώσεις από το μάτς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά θα ακούσουμε τον Γιάννη Χαριτονή να σχολιάζει τόσο την απόδοση του Ολυμπιακού όσο όμως και την απόδοση του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν οι πρωταγωνιστές και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Μπασέρ του Άρη. Και φυσικά δεν υπάρχουν μαγικά στον αθλητισμό. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα να δουλεύω με την ομάδα που έχουμε φέτος, με τα άτομα που αποτελεί την ομάδα. Είναι μια ομάδα που λειτουργεί στο αγωνιστικό τομέα άψογα. It was hard week after the Christmas, you know, like we get some days off. But anyway, like we was ready for the really difficult game because in the last period Kifisia they play really quality volleyball, you know, like also you can see the result against Olympiakos and against Alexandroupoli. Κάναμε ίσως τη χειρότερη μας φετινή εμφάνιση. Θεωρώ ότι όχι ίσως, τη χειρότερη μας φετινή εμφάνιση. Δεν πήγαμε καλά ούτε τακτικά. Δεν ακολουθήσαμε πολλά από αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Βρεθήκαμε σε κακή μέρα. Δηλαδή, σαν να η ομάδα μετά την νίκη με την Αλεξανδρούπολη να είπε εντάξει, αυτό είναι. Ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι φέτος. Δεν κλείσαμε τη χρονιά όπως θα θέλαμε. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και στο staff, γιατί φαίνεται ότι κάνουν καλή δουλειά. Ήταν μια ομάδα που δεν ξεχωρίζω ότι ήταν καλύτερη σχεδόν σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού. Αλλά αυτό που εμένα με προβλημάτισε περισσότερο είναι ότι εμείς δεν είχαμε λύσει μια σταθερή πίεση που είχε ο ΠΑΟΚ στους περισσότερους τομείς.